Συνεχίζουμε τώρα να δούμε αυτό το ανάρτησα της αφαίρας. Είναι με πάση περιπτώσει ανάρτησα, έχει κάποια ιδιαιτερότητα. Δεν έχει πολλά πράγματα, μια ματιά απ' έξω. Αν θέλετε βγάζουμε κάποια φωτογραφία και από εκεί πέρα φεύγουμε να πάμε για φαγητό. Μια και είναι επί του δρόμου μας, δηλαδή αλλιώς πια δεν θα, γιατί έχουμε αργήσει. Θα μας πει και λίγα λόγια τώρα η Αθανασία για αυτό το ναό. Θα το δούμε και θα συνεχίσουμε. Ο ναός της Αφέας, της Αθηνάς, βρίσκεται στην Αίγινα, στο ιερό αφιερωμένο, στην ομόνιμη... Στην ομόνιμη θεότητα. Βρίσκεται σε ύψος 160 μέτρων, στην ανατολική πλευρά του νησιού. Το ιερό επίσης βρίσκεται 29 περίπου χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ακρόπολης των Αθηνών. Η θεότητα ταυτίζεται με την κριτική Δίκτυνα ή Βρυτόμαρτη. Σύμφωνα με μία σύνθηξη μύθων από την ελληνική μυθολογία, ο βασιλιάς της Κρήτης Μίνωας ερωτεύτηκε τη Βρυτόμαρτη και την κυνηγούσε και εκείνη για να γλιτώσει έπεσε στη θάλασσα. Την έσωσαν όμως ψαράδες που τη μετέφεραν στην Αίγινα, αλλά και εκεί την κυνηγούσε ένας από αυτούς. Κατέφυγε λοιπόν στο ιερό άλσος της Άρτεμις και εξαφανίστηκε με τη βοήθεια της θεάς. Σίγουρη είναι η σχέση της με την Άρτεμη, καθώς αλλού αναφέρεται η Βρυτόμαρτη ως νύμφη, κόρη της, ενώ η ίδια η Άρτεμη έχει τα λατρευτικά ονόματα Αφέα, Βρυτόμαρτη ή Δίκτυνα. Όταν οι ντόπιοι έψαξαν να τη βρουν, βρήκαν στη θέση της ένα άγαλμα και έτσι την ονόμασαν Αφέα, δηλαδή άφαντη. Στη θέση εκείνη ίδρυσαν αργότερα οι Αιγινίτες ένα ιερό και αργότερα χτίστηκε ναός, ο οποίος χρονολογείται στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. μετά την αυμαχία της Σαλαμίνας, στην οποία πήρε μέρος και το νησί. Η έβρεση της θεότητας πραγματοποιήθηκε μετά την ανακάλυψη αρχαϊκής επιγραφής. Ο αρχικός τύπος του ονόματός της είναι Άφα. Το ιερό της Αφέας το αναφέρει ο Παυσανίας. Πριν βρεθούν οι επιγραφές, το θεωρούσαν ιερό της Αθηνάς ή του Ηρακλή. Ευχαριστώ.